και φίλες. Υποθετική διαδρομή του EastMed. Έχουμε ήδη τη συμφωνία με την Αίγυπτο για το υποθαλάσσιο καλώδιο μεταφοράς ηλεκτρικής ενεργείας. Αυτή είναι η αποκλειστική οικονομική ζώνη μας. Και αυτήν υπερασπιζόμαστε με τις ένοπλες δυνάμεις μας. Και αν ήμασταν και περισσότερο προνοητικοί, θα έπρεπε τα τελευταία χρόνια να έχουμε φροντίσει να αξιοποιήσουμε τις πηγές φυσικού αερίου, τις οποίες, όπως είχα πει κατ' επανάληψη στα τελευταία χρόνια από τις εκπομπές μου, να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση, όχι του χρέους μόνον, αλλά και των εξοπλισμών, τόσο σε σώματα ασφαλείας και σε ενόπλους δυνάμεις, για την υπεράσπιση του κράτους και του πλούτου του. Ο οποίος πλούτος ξεκινάει από την αλιεία και τα αλιεύματα και φτάνει μέχρι τους υδρογονάνθρακες, πρέπει να είναι εθνική πρωτεύουσα υπόθεσης. Έχουμε λοιπόν στο 10, στην Κυπριακή Δημοκρατία, στο Γλάφκο, μια υπέροχη επιβεβαίωση πριν την επιβεβαιωτική γεώτρηση, η οποία αναμένεται να λάβει χώρα Νοέμβριο-Δεκέμβριο φέτος έως τον Ιανουάριο του 2022. Ναι, το κοίτασμα Γλάφκος έχει από 5 έως 8 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια. 33 περίπου είναι το ζώρα, αν θυμάμαι καλώς. Αυτό όμως σημαίνει ότι το συγκεκριμένο κοίτασμα μπορεί να μην λύνει προβλήματα, αλλά μαζί με τα υπόλοιπα είναι μια πολύ καλή αρχή για να ξεκινήσουμε να συζητούμε όχι μόνο για τον αγωγό EastMed, βλέπετε που είναι οι τιμές φυσικού αερίου και ενεργειακών αγωθών, αλλά να βρούμε όλους τους δυνατούς τρόπους αξιολογήσεως. Πάνω απ' όλα να ξεκινήσει η διαδικασία η Κύπρος να πολλαπλασιάζει τα κέρδη της και μαζί με αυτήν ο ελληνισμός. Τι θέλω λοιπόν να πω σε αυτό το κομμάτι. Η Ανατολική Μεσόγειος είναι το σημείο εκείνο στο οποίο η Τουρκία έχει δηλώσει ότι είναι κόκκινη γραμμή, το τέρας, το τέλος του κόσμου κλπ. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο θεωρούμε ότι το διακύβευμα που κρύβεται στην περιοχή είναι τέτοιο και τέτοιας εκτάσεως που θα αναγκάσει την Τουρκία να προβεί σε επιχειρήσεις ακόμα και εκείνων που θα έχουν πολεμικό χαρακτήρα. Είπαμε, απέναντί μας έχουμε μία δύναμη η οποία οραματίζεται με τα φυσικές γεωπολιτικές εξελίξεις. Είναι όμως έτσι οι εξελίξεις τους εξυπηρετούν? Για πάμε λίγο στην επόμενη εικόνα.